Έχουμε στην γραμμή μας τον Δημήτρη Χαριτόπουλο, έναν από τους πρωταγωνιστές της σημαντικής νίκης εκτός έδρας απέναντι στον Αρκαδικό στην Τρίπολη. Δημήτρη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, συγχαρητήρια για την νίκη. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πολύ. Δεν έχει σημασία η παράταση, δεν έχει σημασία το άγχος και η δυσκολία, σημασία έχει το δίποντο, έτσι δεν είναι? Σίγουρα, εντάξει, πάντα εκ του αποτελέσματος κρινόμαστε και το αποτέλεσμα είναι το πιο σημαντικό για μας αυτή τη στιγμή. Το ότι ήρθε πολύ πολύ δύσκολα έχει τη σημασία του σίγουρα, από την άλλη κρατάμε το αποτέλεσμα. Βλέποντας τη βαθμολογία θα περίμενε κανείς ότι ίσως το απόγευμα να ήταν εύκολο για σας, αλλά έχει δείξει και φέτος η Α2, αν εξαιρέσει το Περιστέριο, ότι όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι αμφίρροπα. Δεν μπορείς να ξέρεις τι θα γίνει. Εντάξει, προσωπικά δεν είναι κάτι που δεν περίμενα εγώ. Έβλεπα την Α2 τόσα χρόνια και ήξερα πολύ καλά ότι συνήθως έτσι γίνεται. Καλώς ήρθατε στο Περιστέριο, έχει δείξει μια πολύ μεγάλη σοβαρότητα στην αρχή της χρονιάς και έχει ξεφύγει, έχει ξεχωρίσει. Γι' αυτό είναι ξεκάθαρο, δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Από την άλλη, όλες οι ομάδες από κάτω διεκδικούν κάτι. Όταν διεκδικείς κάτι και έχεις ένα μεγάλο στόχο στο πρωτάθλημα, είτε αυτό είναι παραμονή, είτε άνοδος, είτε να πραγματιστείς ψηλά στα play-off, είναι σημαντικό κίνητρο και όλες οι ομάδες παρουσιάζονται πολύ ανταγωνιστικές. Όπως και ο Αρκαδικός, τουλάχιστον για 20 λεπτά ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικό μαζί μας. Το σημαντικό για σας είναι η επιστροφή βέβαια και η συνέχεια στις νίκες, έτσι, μετά την εντός έδρας είτε από το Περιστέρι, την αλλαγή προπονητή, και πάνω σε αυτό θέλω να μου πεις και αν έχουν αλλάξει κάποια πράγματα, αν ο κύριος Χατζηκυριακίδης έχει προλάβει να αλλάξει κάποια πράγματα στην ομάδα. Ναι, ο Κώστας προσπαθεί πάρα πολύ να αλλάξουμε λίγο τη φιλοσοφία μας, κυρίως όσον αφορά το αμυντικό κομμάτι. Είναι κάτι που κάνουμε πολύ καλά για κάθε διαστήματα, αλλά δεν έχουμε την ίδια συγκέντρωση για 40 λεπτά και αυτό φαίνεται κιόλας από τα ξεσπάσματα που κάνει η ομάδα για 5 λεπτά. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι εμφανιζόμαστε κακή σε όλο το παιχνίδι. Απλά κάποια πλάκα που παθαίνουμε στην άμυνα δίνουν δικαίωμα στην άλλη ομάδα. Και πώς θα δώσει το δικαίωμα, του κάνει και να πιστέψει ότι μπορούν να συγκεντρωθούν. Είναι κάτι που δουλεύουμε πάρα πολύ, είναι κάτι που θέλουμε πολύ να διορθώσουμε και νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο όσον αφορά τα διαστήματα που έχουμε λύσει να παίζουμε καλά. Από εκεί και πέρα, το να πετύχει 40 λεπτά καλή άμυνα είναι πολύ δύσκολο, αυτό θέλουμε να πετύχουμε μέχρι τέλος χρονιάς. Τη συνέχεια πώς την περιμένεις? Ο Ηρακλής είναι στη δεύτερη θέση. Φαντάζομαι θα θέλατε, δεν το συζητάμε, να μπορέσετε να πλησιάσετε το Περιστέρι, αλλά έτσι όπως είναι τώρα τα δεδομένα, είναι αρχικά ο στόχος να παραμείνετε στη δεύτερη θέση και με τα πλεονεκτήματα που θα υπάρξουν αργότερα στα μπαράζ. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, η φιλοσοφία δική μου και του coach που συμφωνώ απόλυτα μαζί του είναι ότι κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και κάθε προπόνηση ξεχωριστά. Δεν μπορούμε να κοιτάξουμε παραπέρα γιατί αυτό ίσως να κρύβει τις παγίδες. Οπότε αυτή τη στιγμή είμαστε δεύτεροι μαζί με τον Χολαργό. Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι με τον Ερμία Αλιάς που είναι πολύ σημαντικός και τίποτα παραπάνω. Υπάρχουν ακόμα 3,5 μήνες αγωνιστικών υποχρεώσεων, είναι πάρα πολύ μακριά αυτά για να κοιτάμε πιο πέρα. Οπότε κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι και θα πλασαριστούμε όσο πιο ψηλά γίνεται μέχρι το τέλος. Ο Ερμής Αγιάς που παραδόξως ως νεοφώτιστη ομάδα είχε δυσκολέψει, το θυμάσαι καλά, πάρα πολύ τον Ηρακλή στο Ιβανόφιο. Φαντάζομαι περιμένετε αντίσταση έτσι στο μάτς που έρχεται. Όχι μόνο τον Ηρακλή, κάποιες ομάδες είναι δυσκολέψει και ειδικά στην έδρα τους είναι πάρα πολύ υπεγονιστική. Ξεκινάνε πάρα πολλά από τον δεύτερο τον κόμμα του Ντάξη που και σαν παίχτες και σαν εμπειρία είναι ακόμα σε ένα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο και γνωρίζουμε τι θα μας περιμένει από αυτό το παίχτη και από άλλους καλούς παίχτες που έχει. Ξέρουμε τι να περιμένουμε. Πάμε εκεί πέρα για να παίξουμε μια πολύ δύσκολη για την αγωνιστική ομάδα, καλύτερη ακόμα και τον Αρκαδικό σίγουρα. Οπότε θα προσπαθήσουμε να ετοιμαστούμε όσο καλύτερα γίνεται για ένα μεγάλο τρίπο. Και κάτι για σένα, αν και δεν ξέρω πόσοι θέλουν να απαντούν για τον εαυτό τους, εγώ θα το ρωτήσω. Σε βλέπουμε όσο περνάει ο καιρός στο τελευταίο χρονικό διάστημα να παίρνεις, πώς να το πω, περισσότερες πρωτοβουλίες, να είσαι πρώτο σκόρερ, να βοηθάς πάρα πολύ την ομάδα, να έχεις ανεβάσει την απόδοσή σου. Είναι το φεγγάρι καλό, είναι μια περίοδος που είναι καλή για σένα? Δεν ξέρω πώς θες να το σχολιάσεις αυτό. Εντάξει, και εγώ τις συμπαίκτες μου έχω δουλέψει αρκετά, γιατί και άλλοι συμπαίκτες μου έχουν εφανώσει βελτίωση στο παιχνίδι τους. Ίσως το πλησιάζουμε αυτή τη στιγμή προς το τέλος, γιατί ο πρώτος γύρος ξεκινάει ο δεύτερος, κάτι που σημαίνει ξεκινάει και την συμμέτρηση μέχρι το τέλος της χρονιάς. Με κάνει να βλέπω το κίνητρο πιο κοντά. Οπότε είναι η άνοδο είναι κάτι που θέλω πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και εγώ τη συμμετοχή μου, αλλά εγώ για μένα στο καλό μου δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή το θεωρήσω πάντα εγώ δεν είμαι στην ηγεσία, αλλά μην ανέβει η ομάδα. Οπότε αυτό με τη σμόνη, αρκετά. Θέλω οπωσδήποτε να ανέβει η ομάδα. Δεν βλέπω τίποτα άλλο. Δεν βλέπω καν τι θα γίνει το καλοκαίρι, την επόμενη
χρονιά. Το θέλω πάρα πολύ, το θέλω και στις παίκτες μου και δεν χωράει αμφιβολία, δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα, τίποτα άλλο. Και εμείς το θέλουμε, όλοι το θέλουμε, εύχομαι πραγματικά να το πετύχεις. Πάλι συγχαρητήρια και καλή συνέχεια, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.